Το νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια βιοιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό ύψους 2.230.000 ευρώ. Το έργο αφορά την προμήθεια βιοιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου Άγιος Παύλος. Το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας και ποιοτικών ελέγχων για το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Θεαγένειο». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό ύψους 304.100 ευρώ. Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας και ποιοτικών ελέγχων για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 7.481.475 ευρώ. Η πράξη αφορά στην απόκτηση ακινήτου, κτηρίου και του γηπέδου επί του οποίου θα οικοδομηθεί για την εγκατάσταση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Με την αγορά ακινήτου θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος σύμφωνα με τις δραστηριότητες που ασκεί και περιγράφεται στο ιδρυτικό του. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπέβαλε πρόταση για το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση σε κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτισμός». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 1.023.000 ευρώ. Η πράξη αφορά στην κατασκευή της καθ' ύψος και κατ' επέκταση προσθήκης στο κτίριο που στεγάζει το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Ατόμων Αχτίδα. Ο Δήμος Πολυγύρου υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων» του Δήμου Πολυγύρου. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 1.760.973 ευρώ και 47 λεπτά. Η πράξη αφορά στην ανόρυξη αξιοποίηση 6 υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Πολυγύρου. Η ΔΕΗ Ανάουσας χρηματοδοτείται για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίων με ενοξείδωτες δεξαμενές στις τοπικές κοινότητες Μονόσπιτων και Πολυπλατάνου του Δήμου Νάουσας. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 282.200 ευρώ. Το έργο αφορά πλήρως εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης πόσιμου νερού για τους οικισμούς Μονόσπιτα και Πολυπλάτανος. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους του Άθο υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση των υπογείων Κόρδας και ένταξη σε αυτά του σκευοφυλακίου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά, επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 821.557 ευρώ και 1 λεπτό. Το έργο αφορά την αποκατάσταση των υπογείων της Βόρειας Κανετολικής Κόρδας και την ένταξη σε αυτά του σκευοφυλακίου της Ιεράς Μονής. Οι χώροι που προτείνεται να μεταφερθεί το σκευοφυλάκιο βρίσκονται στα υπόγεια της Βόρεια Ανατολικής Κόρδας. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υπέβαλε επίσης πρόταση για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση της Ανατολικής Πτέρυγας της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος» στην πρώτη και δεύτερη φάση. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 2.533.297 ευρώ και 5 λεπτά. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της Ανατολικής Πτέρυγας της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, η οποία είναι τριώροφο κτίριο με ισόγειο και δύο ορόφους.